Πάμε και στον Ερντογάν Μανώλη, στην τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό ήθελα να δείξω και για εικόνα, γιατί έχει σημασία. Ακόμα και η φωνή του είναι αρκετή. Mm-hmm. Χωρίς καν την παρουσία του, λες. Μιλάει στους αξιωματικούς για τον Μπαϊράμι. Mm-hmm. Μιλάει ο υπουργός. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες δεν τις βλέπει συχνά. Αυτό, τηλεοπτικά έχει ενδιαφέρον mm-hmm. αυτό. Ο υπουργός Άμυνας καλεί τον πρόεδρο. Του λέει, πρόεδρε, τι κάνετε κτλ. Εδώ είμαστε με τους αξιωματικούς. Ανοιχτή ακρόαση στο κινητό. Και ακούν όλοι. Και βεβαίως στις διαταγές σας, πρόεδρε και τα λοιπά, και ακούν όλοι για τις ευχές του Τούρκου Προέδρου. Τηλεφωνικά. Ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Τηλεοπτικά δεν το έχω δει πολλές φορές. Στην Τουρκία το έχουμε δει. Αλλά δείχνει και την ισχύ που έχει ο Τούρκος Πρόεδρος πάνω στο στράτευμα. Ναι. Δηλαδή έχει τη σημασία του και αυτό. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε μαζί. Kahraman Mehmetçiklerimiz yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği modern teknolojik ürünleri de kullanarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla vazifelerini icra ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, emir ve talimatlarınızı almak için hazırız. Arz ederim. Yeter Paşa'm, çok çok teşekkür ediyorum. Orta kademesindeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. İyi bayramlar diliyoruz efendim. Ακίνητη όλη η ησυχία μέσα, δεν κουνιέται φίλο. Είναι μια πρωτότυπη εικόνα. Yeah, δηλαδή, βεβαίως είναι θρησκευτική γιορτή και ήθελε να ευχηθεί στους αξιωματικούς κτλ. Αλλά το ότι μιλάει ο πρόεδρος, ο υπουργός στις διαταγές σας, πρόεδρε κτλ. Ανοιχτή ακρόαση. Είναι κάτι συνηθισμένο πάντως για τον Τούρκο πρόεδρο αυτό. Ναι, το έχει κάνει. Το έχει κάνει και με τον Ακάρ παλιότερα και ναι, με άλλους. Ναι. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Δεν προλαβαίνω. Τουλάχιστον να με ακούσουν. Και εμένα μου άρεσε αυτό το στυλ. Το στυλ, το χαλαρολογικό στυλ. Γιατί είναι στο εξοχικό του στον Μπαϊράμι. Ναι. Πες μιλούσε. Α, έχει πάει, είναι στο εξοχικό, τώρα εδώ. Παίζει μπάσκετ. Όχι. Στο μπάσκετ παίζει στην Άγκυρα. Όχι. Αυτό είναι το εξοχικό. Κοντά στη Μαρμαρίδα. Αυτό το στυλ μου άρεσε, το ενδυματολογικό. Πιο, το πιο χαλαρό. Πιο χαλαρό. Ναι. Τον έχουμε δει πια. Μεγρα... Πάει εκδρομή ο άνθρωπος να μανώνει. Όχι, όχι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Ξύπνησε για γραβάτες. Όχι. Απλά εδώ να πούμε ότι η δισογραφία, πρέπει να το πω, χτες το βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς για συλληπιτήρια. Για τους τρεις γιους του. Για τους τρεις γιους του. Πήρε τηλέφωνο ο Ερντογάν, ο Καλίν, ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών, ο Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών, όλοι για να στηρίξουν τη Χαμάς. Δηλαδή ότι εναντίον του Ισραήλ, απλά έχει τη σημασία του και αυτό για να δούμε η Τουρκία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Και πώς στέκεται η Τουρκία. Μάλιστα.